Άγγελε, έχουμε την βοήθεια του Χαρανίδη, του Θόδωρο, του καθρέφτη Πέλας, όπου μας βοηθάει πέρα από τα νέα τα οποία μας μεταφέρει, μας δείχνει, μας αναδεικνύει και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Πέλα, όπως το επόμενο θέμα που θα ακούσουμε την κυρία Μποζίνη Σόφη από την Κρία Βρύση να μιλάει για την προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει. Θα ακούσουμε, Άγγελε, την συνέντευξη αυτή και ευχαριστούμε εκ των προτέρων τον φίλο μας και συνεργάτη της εκπομπής, τον Χαρανίδη τον Θόδωρο. Να θυμίσουμε για ποιο θέμα είναι. Είναι για Ταϊκβοντό, το οποίο έχει πάρει μια ιδιαίτερη προσπάθεια την οποία έχει κάνει και υπάρχει μια αξιόλογη προσπάθεια. Να καλησπερίσουμε. Περιμένοντας λοιπόν την... Αρχίζουμε. Αρχίζει. Σόφη την Μποζίνη από την Κρία Βρύση, η οποία έχει να μας μεταφέρει αρκετά σημαντικά και ευχάριστα νέα. Σόφη, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω, Θοδωρή. Λοιπόν, να σε καλησπερίσουμε. Να αναφέρουμε ότι τελευταία η Κρία Βρύση σαρώνει. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια. Σαρώσαμε. Σαρώσατε τα μετάλλια στο γήπεδο του Μακεδονικού, ναι, όπου είχαν αγώνες kickboxing, από ό,τι γνωρίζω. Πες μας λίγο λεπτομέρειες, τι ακριβώς έγινε και πότε έγιναν οι αγώνες αυτοί. Λοιπόν, το Σάββατο, 25 Απριλίου το 2015, σάρωσαν τα μετάλλια και οι αθλητές των μονομάχων Ευόσμου στο Πανελλήνιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Αθλημάτων, που έγινε στο κλειστό γήπεδο Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να κάνω μια παρέμβαση μικρή. Η Κρία Βρύση με τους μονομάχους. Ναι. Ποια σχέση ακριβώς έχει? Συνεργάζεται ο Θόδωρος Μποζίνης, ο προπονητής μας, με τον κύριο Χατζόπουλο Νίκο, που έχει τη σχολή των μονομάχων στον Εύωσμο, και υπάρχουν παιδιά από την Κρία Βρύση που προπονούνται και παίρνουν μέρος. Ναι, πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ηλικίες τώρα, μιλάμε για 19-20 χρονών, 18, ή έχουμε και μικρότερους? Μικρότερα. Έχουμε μικρότερα. Και μικρότερα, έχουμε και μεγαλύτερα. Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ο πιο μικρός μας, ας πούμε, ο Μποζίνης, ο Μάριος, είναι 6 χρονών. Μάλιστα. 6 χρονών, ναι. Μπράβο. Ναι. Ευχάριστα πράγματα. Για πες μας. Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, πρώτη πανελλήνια θέση με χρυσό στο γυναικών 65 με 70 κιλά πήρε η Άννα Τσομπάνη. Πάλι στα 65 με 70 κιλά εφήβων πήρε ο Στέλιος Μποζίνης. 85 με 92 κιλά κορασίδων είναι η Αρετή Κωνσταντινίδου. 26 με 30 κιλά παιδών είναι ο Γιάννης Μποζίνης. 40 με 46 κιλά παιδών ο Μπέκας Δημήτριος. 50 με 56 κιλά εφήβων Αντωνιάδης Βασίλης, πάλι στα 50 με 56 κιλά, παίρνουν πάλι Καραγκιοζίδης Ιωάννης. Όλοι αυτοί πήραμε την πρώτη πανελλήνια θέση. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι πραγματικά σάρωμα των μεταλλίων. Ναι, σίγουρα. Έχουμε δυναμικά παιδιά. Λοιπόν, στην δεύτερη πανελλήνια θέση, 26 με 30 κιλά παιδών η Ραφαλία Επιπερίδου. Μάλιστα. 56 με 60 κιλά εφήβων η Άννα Τόπκα.
85 με 92 κιλά εφήβων η Αμπελά Παναγιώτα, 18 έως 22 κιλά παίδων ο Μποζίνης Μάριος. Μάλιστα. Ο Μάριος είπαμε είναι πόσο χρονών? 6 χρονών. 6 χρονών. Μπράβο στο Μάριο, ναι, και σαν νότερα. Ναι. Από τα κορίτσια, τι διακρίσεις είχαμε? Τι? Τι διακρίσεις είχαμε? Ναι, ναι. Πήραμε την δεύτερη πανελλήνια θέση. Ποια την πήρε την δεύτερη πανελλήνια? Η Ραφαλία Επιπερίδου. Μάλιστα. Η Άννα Τόπκα. Mm-hmm. Αμπελά Παναγιώτα. Αυτά τα τρία κορίτσια μας. Μπράβο, μπράβο, ευχάριστα πράγματα. Ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή ότι η Κρία Βρύση έχει μπει δυναμικά στο άθλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και στο μέλλον ακόμα περισσότερα. Σίγουρα. Προσεχώς 1η Μαΐου θα φύγουμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Α, μάλιστα. Ναι. Οι αθλητές μας είναι ο Μποζίνης Ιωάννης, ναι, η Άννα Τσοβάνη, ο Μπαμπανάτσας Νίκος, ο Γουρλωμάτης Θωμάς, Μπέκας Δημήτριος και Αντωνιάδης Βασίλης. Μια πολύ καλή δυνατή ομάδα. Αρκετά άτομα. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο. Έχουμε να σημειώσουμε μόνος κάτι το ιδιαίτερο ακόμη? Μα όχι, προς το παρόν ακόμα όχι. Όταν θα έχουμε κάτι νεότερο, φυσικά όταν θα γυρίσουν και τα παιδιά από το παγκόσμιο, θα ξαναμιλήσουμε, θα τα ξαναπούμε. Με τις ευχές μας βέβαια για σίγουρα, καλή επιτυχία με το καλό και να γυρίσουν με μετάλλια. Με μετάλλια, να μας κάνουν περήφανος. Με το καλό να πάνε και να γίνουν μαζί τους. Και ό,τι καλύτερο έχουμε εγώ για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σόφη. Να είστε καλά. Μιλάμε ξανά όποτε έχουμε τα νεότερα. Συνεχίζουμε κανονικά. Να χαιρετήσουμε και εμείς τη συνεργάτηδά μας και πάμε να δούμε ό,τι νεότερο έχουμε. Κάπου βλέπουμε ότι έχει τελειώσει η συνέντευξη την οποία μας έχει παραχωρήσει η Μποζίνη Σόφη μέσω του Θόδωρου του Χαρανίδη από τον καθρέφτη Πέλλας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Βέβαια περισσότερα μπορείτε να επισκέπτεστε το site καθρέφτησπέλλας.blogspot όπου υπάρχουν θέματα σημαντικά, θέματα που ενδιαφέρουν όχι μόνο την περιοχή της Αριδαίας αλλά ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. Άγγελε, είναι μια σημαντική προσπάθεια την οποία κάνει ο Θόδωρος. Έχουμε γνωριστεί εδώ με τον Θόδωρο, είναι ένας πολύ καλός, όχι συνεργάτης, έχει ένας πολύ καλός δημοσιογράφος με βάσεις, ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να το παρουσιάσει και ειλικρινά μας έχει εντυπωσιάσει εδώ πέρα με τα πράγματα τα οποία λέει και με τον τρόπο τον οποίο τα εμφανίζει. Θα τον έχουμε τώρα σε λίγο κοντά μας πάλι τον αγαπητό Θόδωρο να μας μιλήσει για κάποια πράγματα που έχει να μας πει, εκτός πια και αν ο δαίμον των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν μας κάνει το χατήρι αυτό. Πιστεύω πως κάτι θα γίνει. Σίγουρα κάτι θα γίνει, για να δούμε. Καλησπέρα Θόδωρε. Έλα. Καλησπέρα, είμαστε στον αέρα. Το ακούω, απλά δεν σε ακούω, εσένα λίγο πιο κοντά. Ναι, τώρα με ακούς φαντάζομαι. Λίγο σε ακούω, δεν σε λίγο ακούω, με ακούς. Να πούμε για την προσπάθεια την οποία έκανες και γενικά κάνεις για να ενημερώνεις την περιοχή μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο την περιοχή, μιλάμε μέσω διαδικτύου για όλο τον κόσμο, αλλά κάνεις μια προσπάθεια όπως οι προηγούμενοι να παρουσιάσεις ανθρώπους που κινούνται γύρω από
αθλητικούς συλλόγους και όχι μόνο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζεται να τους γνωρίσουμε, να τους ξέρουμε, όχι μόνο στην περιοχή της Πέλας, αλλά η Μαθίας και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τι θα έλεγες? Λοιπόν, να καλησπερίσω Γιάννη και σένα και τον Άγγελο. Να χαμηλώσω λίγο τον ήχο εδώ πέρα βέβαια για να μπορούμε να μιλάμε πιο άνετα. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Αβένα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Να πούμε δύο πράγματα για ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι Γιάννη από παλιά, ακόμα από μικρός, ίσως το θυμάσαι και εσύ, που λέγαμε ότι το κράτος δεν βοηθάει τον αθλητισμό, δεν βοηθάει το ένα, δεν βοηθάει το άλλο. Υπήρχε βέβαια και άλλη άποψη ότι θα πρέπει καταρχάς ο κόσμος να δείξει το κατάλληλο ενδιαφέρον για να υπάρχει και χρηματοδότηση κτλ. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια όντως η χρηματοδότηση γινόταν χωρίς δεύτερη σκέψη σχεδόν στις περισσότερες των δράσεων, των αθλητικών δράσεων γενικά στην επικράτεια. Τελευταία όμως υπάρχει αρκετά μεγάλη δέσμευση χρημάτων όσον αφορά δηλαδή την χρηματοδότηση του αθλητισμού. Μπορούμε να πούμε και της παιδείας ακόμα γενικότερα, έτσι, μια και συμπλέουν σε ένα βαθμό βέβαια και τα δύο αυτά θέματα. Τα παιδιά, όπως ακούσανε όλοι από τις αναφορές και το ρεπορτάζ που έκανε η συνεργάτητα του καθρέφτη Πέλαση, η Σόφη Μποζίνη από την Κρία Βρύση, γνωρίσαμε όλοι ότι υπάρχει προσπάθεια πραγματική, υπάρχει συμβολή ανθρώπων χωρίς να περιμένουν κάποιο οικονομικό αντίκρισμα, αλλά το κάνουν επειδή το αγαπάνε και πιστεύουν ότι είναι κάτι που αξίζει και προσφέρει στον κόσμο, αλλά και στους ίδιους τους βέβαια μια ικανοποίηση για την προσφορά, μιας και μιλούσαμε και για τον εθελοντισμό εχθές, όπως θυμάστε καλά. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται στην Κρία Βρύση έπρεπε κάποια στιγμή να φανεί. Τα παιδιά αυτά από μικρά ακόμα, πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 10 ετών κάποια από αυτά, θα παρευρεθούν στην Ουγγαρία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει του kickbox. Νομίζω ότι πρέπει τα παιδιά αυτά να τα βγάλουμε, και όχι μόνο τα παιδιά, και όλους όσοι προσπαθούν στον τομέα τους και δεν έχουν την πρόσβαση στα μουμουέ, όπως λέμε, τα έγκυρα και γνωστά. Εγώ τα βάζω πάντα σε εισαγωγικά, γνωστά μπορεί να είναι, το έγκυρα έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι εμείς περιφερειακά θα πρέπει να κινηθούμε και στον τόπο μας να βγάλουμε έξω ό,τι καλό υπάρχει, γιατί πραγματικά αυτό που θα βοηθήσει περισσότερο τον τόπο είναι η καλή θετική σκέψη και η προσπάθεια. Όχι η μιζέρια, όχι ο καταλογισμός ευθυνών από τον ένα στον άλλον και όχι μια αρνητική γενικότερα σκέψη να αιωρείται στον αέρα πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Θόδωρε, υπάρχει αλληλεπίδραση γονιού με γιο, αθλητής γιος, γονιός παράγοντας ή κάτι διαφορετικό? Υπάρχει, σπρώχνει ο ένας τον άλλον ή ο πατέρας ο παράγοντας να σπρώχνει το γιο στον αθλητισμό? Μήπως ασχολούμαστε κάποιοι με τον αθλητισμό σαν παράγοντες να βοηθήσουμε επειδή κάποιο δικό μας παιδί, ο γιος μας, ο ανιψιός μας και κατά τα άλλα οι υπόλοιποι αδιαφορούμε? Κοίταξε, κατά ανάγκη δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Γενικεύω τώρα, έτσι, δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη δική σου θέση για αυτό που ανέφερες, το οποίο συμφωνώ βέβαια. Θεωρώ ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει την αρχή. Είτε θα είναι ο γονέας ο οποίος θα παροτρύνει το παιδί, ή το παιδί θα δείξει με τον δικό του τρόπο μια κλίση, όπως το λέγαμε και παλιότερα, έτσι, κλείνει προς κάποιες δραστηριότητες, ή αλλιώς όπως το εκφράζουν μερικοί, έχει κάποια χαρίσματα τα οποία τα βγάζει έξω το παιδί και μεγαλύτερος ακόμα, έτσι, δεν έχει σχέση αυτό στην ηλικία. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά βέβαια, γιατί είναι και το μέλλον του τόπου. Νομίζω ότι η δικιά μας η γενιά σε σχέση με των γονέων μας έχει μια διαφορά. Έχουμε ζήσει κάποιες άλλες παραστάσεις, ενδεχομένως έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό ή έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει πως σκέφτεται ο κόσμος,
πώς γίνεται η προσπάθεια, τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε βγει από αυτό το καβούκι το κλειστό που υπήρχε εκ των πραγμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα πριν το 60-70 κτλ. Και νομίζω ότι έχουμε πιο διορατική σκέψη και θεωρούμε ότι η προσπάθεια είναι κάτι καλό. Είναι σε ένα βαθμό και η παιδεία που έχουμε αποκτήσει με τον καιρό σιγά σιγά, έστω και με τα αργά αυτά βήματα, η μόρφωση που αποκτούμε σιγά σιγά, γνωρίζουμε βέβαια απ' την άλλη και ποιοι είμαστε, έτσι, και το τι μπορούσαν και κάνανε ακόμα και οι προγονεί μας, έτσι, είτε από τους αρχιωτάδους χρόνους, είτε και από τους νεότερους. Είναι 38 τα παραδείγματα, έτσι, να πάρουμε το Χατζηπαναγή, να πάρουμε το Σπυρολούι, να πάρουμε το ξεκίνημα των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή είναι κάποιες προσπάθειες τις οποίες πρέπει να τις κρατάμε ζωντανές τις μνήμες των Ελλήνων και να τις μεταλαμπαδεύουμε βέβαια και στο εξωτερικό, γιατί δεν είμαστε εμείς ένας λαός ο οποίος απλά μόνο δέχεται επειδή δεν είχε ιστορία. Έχουμε τεράστια ιστορία και νομίζω ότι πρέπει και να την γνωρίσουμε, να την κάνουμε βίωμα, όλα τα θετικά της βέβαια, να αποφεύγουμε τα αρνητικά, γιατί έχουμε και πολλά αρνητικά. Και βέβαια αυτό το πράγμα να γίνεται με ένα πνεύμα, νομίζω, αλληλεγγύης, συναγωνισμού, όχι ανταγωνισμού, συναγωνισμού, έτσι, είναι διαφορετικό πράγμα. Και αυτά τα βλέπουμε στην Πέλα να έχουν εφαρμογή. Είναι κάτι καλό και έχουμε πολλά τέτοια να δείξουμε, ειδικά στην περιοχή μας. Στην Πέλα πάρα πολλά τέτοια γίνονται. Ναι, αυτό λέω, βλέπουμε στην Πέλα να έχουν εφαρμογή, καθώς βλέπουμε και έχουν. Παιδιά 10 και 12 χρονών να συμμετάσχουν, τάσχουν σε αγώνες παγκοσμίου κλάσης. Εδώ θα πρέπει να πούμε, συγγνώμη λίγο Θόδωρε, είναι αυτό που είπες για την παιδεία, και παιδεία βέβαια μιλάμε σε όλο το φάσμα, δεν περιοριζόμαστε σε βαθμίδες εκπαίδευσης, που καλά είναι να εκφράζουν την άποψή τους και οι ίδιοι αθλητές, γενικά οι συμμετέχοντες, οι διοικούντες, οι γονείς, τα παιδιά, να υπάρχει δηλαδή έτσι ένας δημόσιος διάλογος και να εκτίθεται κάποιος στην κριτική ή αν θέλει στην προσπάθεια την οποία κάνει, γιατί ο αθλητής ήδη εκτίθεται να μας πει πώς αισθάνεται, πώς νιώθει, πώς κατάφερε αυτό που καταφέρνει, τι βοήθεια έχει, ποιοι τον βοηθάνε, ούτως ώστε αυτή την παιδεία που αναφερόμαστε και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης είμαστε υποχρεωμένοι να προάγουμε και όχι να σταματάμε σε γεγονότα που είναι αρνητικά και καμιά φορά ίσως τα σχολιάζουμε γιατί η ακροματικότητα ανεβαίνει. Γιάννη, να αναφέρω συγκεκριμένα πάνω στο θέμα, μιας και θίξαμε βέβαια και σε ένα βαθμό έτσι λίγο αναφέρθηκα και στην χρηματοδότηση, να αναφέρω ότι η χρηματοδότηση στην Ομοσπονδία Άρης Βαρών μέχρι και πέρσι, να αναφέρω το περσινό με το φετινό για να δούμε τη διαφορά βέβαια και πώς επηρεάζει την κατάσταση. Από ό,τι μου έχει αναφέρει βέβαια και θα έχουμε και συνέντευξη τις επόμενες ημέρες από τον Ομοσπονδιακό προπονητή Άρης Βαρών, τον Δεμερτζίδη τον Γιώργο, ο οποίος μου ανέφερε ότι παρότι πέρσι τα ποσά ήταν για την Άρση Βαρών γύρω στις 500.000 για να καλυφθούν οι ανάγκες, και όσο και να φαίνεται μεγάλο το ποσό, θα σας αναφέρω ότι όταν κυνηγάς παγκόσμιες διακρίσεις σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή μετακίνηση, πολλή ευθύνη, πολλά έξοδα και πολλή φιλοξενία, η οποία κοστίζει, έτσι, και ταυτόχρονα και να υπάρχουν και τα κατάλληλα μέσα. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για εμφάνιση παγκοσμίου κλάσης, όπως είναι η Άρση Βαρών, στην οποία κατά καιρούς έχουμε διακριθεί και σε πολλά άλλα αθλήματα, και να μιλάμε τώρα για τα μισά ακριβώς ποσά. Έτσι. Είναι οι μέρες τέτοιες, οι καταστάσεις τέτοιες, που αυτή τη στιγμή η έγκριση από ό,τι μου έχουν μεταφέρει είναι ακριβώς το μισό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και φανταστείτε τώρα όταν ο ΦΟΑ, για παράδειγμα, διοργανώνει αγώνες πανελλαδικούς στην Αριδαία ή οπουδήποτε αλλού γίνονται, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εδώ πέρα είναι έξοδα. Και δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν χορηγοί πάνω στο αντικείμενο, είναι μετρημένοι. Αν δεν τους προβάλλουμε εμείς και την προσπάθειά τους, θα αρχίσουν αυτά να σβήνουν. Δηλαδή είναι ένα σημείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν με ευλάβεια να τηρήσουν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο
ο αντιδήμαρχος για παράδειγμα ή ο τάδε πρόεδρος της τάδε αυτής. Δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο κάποιες δραστηριότητες μικρές ή και μεγάλες να εξαρτώνται από τις διαθέσεις κάποιων χορηγών που δυσκολευόμαστε καμιά φορά να τους αναφέρουμε ή λένε αυτός είναι το κεφάλαιο και το κάνει για τον α ή β λόγο για να προβληθεί και μόνο. Φυσικά το κάνει και για να προβληθεί, αλλά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ή κάνω λάθος. Αν τα πάρουμε από την αρχή, Άγγελε, εγώ συμφωνώ μαζί σου σε όλο αυτό το θέμα, έτσι. Υπάρχει και το αρνητικό και το θετικό στην όλη υπόθεση. Στην αρχαιότητα τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους έκαναν δηλαδή χωρίς να υπάρχει χορηγία από κάπου. Έτσι, όχι βέβαια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν από κάπου χορηγίες με έμεσους ή άμεσους τρόπους, τους οποίους χορηγούς δεν τους κρατήσανε και κρυφούς. Ήταν γνωστοί. Δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό. Έτσι, εντάξει, αν ήμασταν μια χώρα η οποία είχε ένα κρατικιστικό απόλυτο σύστημα, έτσι όπως ήταν στις πρώην σοβιετικές χώρες κτλ. Εντάξει, δεν θα μιλούσαμε για χορηγούς. Θα λέγαμε το κράτος ή αναλαμβάνει ή δεν αναλαμβάνει. Από τη στιγμή που είμαστε σε μια οικονομία η οποία είναι μεικτή, δεν είναι καν ελεύθερη, έτσι, νομίζω ότι είναι και ζητούμενο να υπάρχουν οι χορηγοί, γιατί λίγο πολύ δεν είναι κακό να χρηματοδοτείς κάποιον ο οποίος έχει έναν καλό σκοπό σε αυτό που κάνει, έτσι. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας και στο κάτω-κάτω γιατί όλα το κράτος και κάποιοι χορηγοί, γιατί όχι. Το κράτος μέχρι ένα σημείο, ειδικά σε αυτές τις καταστάσεις τώρα είναι λίγο δύσκολα. Το κράτος μπορεί να κάνει, σαν να λέμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να κάνει την υποδομή του κράτους, αναγνώριση των ικανοτήτων των παιδιών και να τα βοηθήσει να προαχθούν. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Το κράτος πρέπει να διαθέτει τις υποδομές μάλλον για να μπορεί να λειτουργήσει ο αθλητισμός και από εκεί και πέρα θα βρει ο αθλητισμός στον δρόμο του ή λίγο με το κράτος, περισσότερο με χορηγούς όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ας πούμε. Εκεί όλα με χορηγούς. Πάλι το κράτος και εκεί παρεμβαίνει. Δηλαδή τώρα, αν ο χορηγός για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε να προσφέρει, π.χ. ας πούμε τώρα η Εθνική Τράπεζα, έτσι, ή ΟΤΕ. Έτσι, να αναφέρω έτσι γνωστούς χορηγούς για να μην υπάρχουν διάφορα αυτά που, οι οποίοι έχουν μπει έτσι κι αλλιώς από καιρού. Δεν τους προσφέρει και φορολογικά κίνητρα, να το θέσουμε έτσι απλά, τα οποία έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο να υπάρξουν και χορηγίες και όντως και οι χορηγίες έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν μια δυνατότητα να κάνουν χορηγίες μέχρι κάποια ποσά και αυτά εκπίπταν βέβαια από την εφορία όπως γνωρίζουμε, είτε σε συλλόγους είτε αθλητικούς κτλ. Υπήρχε κινητικότητα. Θα μου πείτε γινόντουσαν και κάποια στραβά. Εντάξει. Είναι ευθύνη της κοινωνίας, του κράτους να ελέγξει με τους μηχανισμούς τα αν γίνονται αυτά τα πράγματα και βέβαια ευθύνη της κοινωνίας να μην εκτρεπόμεθα από τους αγαθούς σκοπούς τους οποίους όλοι αυτοί οι σύλλογοι και τα λοιπά να πούμε εκπροσωπούν. Πολύ καλά τα λες, γιατί μήπως με το κράτος δεν γίνονται παρατυπίες και χιλιαμπύρια πράγματα. Πάντα. Και όπως με ανέφερε και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν και πρίτανη στο Πανεπιστήμιο και Μακεδονία σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, μου λέει δεν υπάρχει τέλειο φορολογικό σύστημα και ούτε υπάρχει οικονομία στην οποία δεν κυκλοφοράει αδήλωτο χρήμα. Αυτά είναι ουτοπίες. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Σε κανένα σύστημα οικονομικό δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ απόλυτος έλεγχος, λέει. Οπότε ναι, εντάξει, Θόδωρε. Περιορίζουμε απλά τα κακοσκήματα. Άλλο το 50% του προϋπολογισμού να είναι αφορολόγητο και άλλο το 5-10% έχει τεράστια διαφορά. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι θέμα πλέον του κράτους σε αυτό το σημείο, αλλά όχι να παρέμβει να. Έχουμε τίποτα άλλο, κανένα νέο από την Πέλα, Θόδωρε? Ναι, έχουμε αρκετά, παιδιά. Ας πούμε κανένα δύο πράγματα. Να πούμε ένα-δύο πράγματα έτσι λίγο επιγραμματικά. Έχουμε αρκετά. Καθρέφτης Πέλας προσφέρει περισσότερα, Θόδωρε, να το πούμε αυτό, όποιος θέλει. Ήδη υπάρχει η πληροφόρηση εκείνη που χρειάζεται ο κάθε πολίτης. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να το επαναλαμβάνουμε, είναι κάτι το δεδομένο. Έτσι, έχουμε σταθερή πληροφόρηση, καλύπτουμε στη μεγαλύτερη γκάμα των γεγονότων που συμβαίνουν και αυτά που τουλάχιστον θεωρούμε εμείς ότι είναι αξιοσημείωτα να αναφερθούν. Έτσι, από εκεί και πέρα, αυτό που τρέχει είναι αυτές τις μέρες ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Ένα είναι αν συνεχίσει έτσι ο καιρός, παιδιά, θα αρχίσουμε νωρίς να ποτίζουμε, όσο και αν γκρινιάζαμε για τις βροχές.
θα αρχίσει το πόντισμα των αγρών πολύ νωρίς. Γιατί η γη έχει αρχίσει να φαίνεται ότι ζητάει το νερό της. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς ανέμους το τελευταίο διάστημα, τα οποία βέβαια δεν ήταν και ότι καλύτερο για να τηρηθεί η υγρασία στα χωράφια για αναμενόμενη. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Επηρεάζει την οικονομία σίγουρα κατά μία μεταβλητή τις περιοχές μας που είναι κατεξοχήν αγροτικές, έτσι και δευτερευόντως είναι οτιδήποτε άλλο. Εκεί πότε υπολογίζουν να ανοίξουν τα νερά, γιατί στην περιοχή Χαλκιδόνας από Δευτέρα-Τρίτη θα αρχίσουν τα νερά να κυκλοφορούν για να ποτίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ανακοίνωση εδώ στην Μπέλα, κάποια σχετική, δεν μας έχει έρθει κάποια σχετική ανακοίνωση από την διεύθυνση, από την νομαρχία. Το μεγαλύτερο μέρος του νομού καλύπτεται από νερά, είτε αφορούν τις πομόνες, έτσι, αρδευτικά συστήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον Αξιό ή με τον Αλιάκμονα. Αν και εντάξει, μεγάλο μέρος καλύπτουν βέβαια και αυτοί οι δύο υποταμοί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια σχετική ανακοίνωση. Δεν θα υπάρξει δηλαδή καθυστέρηση. Υπάρχουν τεχνικά δελτία βέβαια αρκετά τα οποία έχουν βγει, γιατί ξέρουμε ότι την άνοιξη οι ασθένειες των φυτών οργιάζουν, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους και τα ζωντανά, όπου οι ασθένειες και οι ιώσεις είναι αρκετές. Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί, χθες αναφερθήκαμε βέβαια και στον ημιμαραθώνιο που έχει γίνει στην Άρνησα. Να αναφέρω λίγο ένα φεστιβάλ το οποίο πρόκειται να γίνει παιδικό, μιας και μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα. Το τρίτο μουσικό μαθητικό φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πέλλας και το οποίο θα πραγματοποιηθεί, ξεκίνησε από σήμερα μάλλον, είναι πολύ σημαντικό στο πολυχώρο του Καναβουργίου και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να το παρακολουθήσει ο καθένας. Αυτά όσον αφορά βέβαια τις προσπάθειες που γίνονται από φορείς στον τόπο μας, και να αναφέρουμε ότι και στα Γιάννητσα υπήρχε μια σχετική δράση με μεγάλη επιτυχία, είναι το Παίζω Μπόλεϊ στον πεζόδρομο, ο οποίο έγινε πριν λίγες μέρες, να αναφερθούμε και σε αυτό. Είχε αρκετή επιτυχία, συμμετείχαν από σχολεία μαθητές με τους καθηγητές τους και τους γυμναστές, κάνανε κάποιες δραστηριότητες όσον αφορά το βόλεϊ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αγγίζουν τον αθλητισμό και αρχίζουν τον κάνουν σιγά σιγά συνήθεια και βίωμα. Είναι καλές συνήθειες αυτές. Είναι καλές συνήθειες. Μακάρι να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτές οι δραστηριότητες. Και νομίζω ότι κάποιες δραστηριότητες υπάρχουν βέβαια και στην Αρδέα, στο Ξενιτίδη Πνευματικό Κέντρο στις 3 Μαΐου την Κυριακή, όπου θα γίνει μια μουσική εκδήλωση με θέμα μουσική παράδοση της αλμοπίας. Θα υπάρχουν αρκετοί τοπικοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές. Είναι σημαντικό να τους γνωρίσουμε, και να αναφέρω βέβαια ότι θα έχουμε κάποια στιγμή την πρώτη ευκαιρία, θα επιδιώξουμε να έχουμε και κάποια συνέντευξη, γιατί έχουμε και θεατρικά εργαστήρια εδώ πέρα στην Αρδέα αρκετά, τα οποία σου δεν είναι γνωστά, είναι ερασιτεχνικά είναι, έχουν όμως αρκετή δράση, έχουν ταξιδέψει από την Ορεστιάδα μέχρι την Κόρινθο κατά καιρούς, Καρδίτσα και τα λοιπά. Έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται πανελλαδικά και με διακρίσεις μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές που μπορούμε να πούμε. Για κάποια νεότερα δεν ξέρω, τώρα μπορούμε να πούμε πιο ειδικά, αλλά νομίζω ας κρατήσουμε και κάποιο υλικό όσον αφορά την επόμενη φορά, που θα έχουμε μια συνέντευξη πάρα πολύ καλή και δυνατή με τον Γιώργο το Δεμερτζή, ο οποίος είναι ένας αναγνωρισμένος προπονητής της Ομοσπονδίας και θα έχει να μας πει πολλά και αυτός πάνω στον τομέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θόδωρε Χαρανίδη, καθρέφτη Πέλλας. Για περισσότερα βέβαια είπαμε μπορεί ο ακροατής, ο επισκέπτης να βρεθεί κοντά σου ηλεκτρονικά βέβαια και έτσι να μάθει τα νέα της περιοχής και όχι μόνο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά και εσείς. Γεια σου Άγγελε και σε σένα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, γεια σου.
Χαμός στο Ίσιωμα, κάθε Τρίτη 8 με 10, με τους...